Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε φώτι μου. Θα φτιάξουμε τα νυχάκια μας. Ε, μου γράψεις χαγιάτε. Παιδιά, εδώ τελειώσαμε. Πώς είναι, Λοιπόν, καλημέρα. Η ώρα είναι 10.30. Και 10.30 ώρα έχουμε να βρεθούμε με τον Καρπούζη στην Κηφισιά. Για να πάμε να φτιάξουμε τα νύχια μας σε ένα μαγαζί που έχει σαν ραντεβού σήμερα. Ω μαλάκα, τι λέω ρε μαλάκα. Αλλά όντως θα το κάνουμε αυτό. Σε έχω αφήσει ήδη λίγο τα νύχια μου, μα δείτε εδώ. Λίγο πιο μεγάλα. Πιστεύω θα είναι τέλεια για να βαφτούν. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω ακόμα. Ούτε εγώ ούτε ο Καρπούζης νομίζω. Αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Έχουμε μία ώρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα ας ντυθούμε λίγο. Και είμαι έτοιμος. Παντελονάκι, μπλουζάκι. Και τώρα λείπει μαλάκι και μουράκι. Μετά νιχά γκέγκ. Εδώ είμαι έτοιμος εγώ για όλα. Κάσω έτσι τι να κάνω. Χαρά είναι. Τι να πάρω ρε φίλε. Ίσως βγάλω αυτό. Και βάλω απλά αυτό. Και απλά αυτό το βάλω τσάντα μου. Να μαγειριώσω να το φορέσω. Αυτό περνάω κάθε μέρα, μάγκες, οπότε έχω να ντυθώ. Έχω τόσες πολλές ιδέες στο μυαλό μου, αλλά δεν ξέρω ποια να υλοποιήσω. Αυτά είναι τα προβλήματα, φίλε. Γι' αυτό τώρα πάμε για να φτιάξουμε τα νύχια μας με τον Καρπούζη, γιατί δεν γίνεται άλλο. Εδώ το καλό σιδέρωμα. Εδώ. Λοιπόν, outfit of the day, μάγκες. Γκέγκ, γυαλιά, 100 ευρώ. Ζακέτα 500. Μπλούζα priceless. Παντελόνι priceless. Παπούτσα. 1500. Άλλη γκέγκ. Πρώτος τυχερός που θα βρούμε. Ποιος θα μας πάρει. Ποιος. Έρχεται λοιπόν. Λίγο έκανα ένα story για να υπενθυμίσω στον Καρπούζη ότι έχουμε ένα ραντεβού και πρέπει να έρθει και μην το χάσουμε γιατί θα εκτεθούμε στην κοπέλα. Είναι και φίλη μου. Λοιπόν, χάρη φίλη μου, ελπίζω να μην αργήσεις να έρθεις στο ραντεβού μας. Γιατί έχουμε κλείσει και το άλλο ραντεβού μετά και πρέπει να φτιάξουμε και τα νύχια μας. Οπότε ναι, μην αργήσεις, φιλάκια. Και μου απάντησε στο story λέγοντάς μου ότι σε 5 λεπτά και καλά λέει θα είναι εκεί και φυσικά, ενώ στα αλήθεια ήταν σπίτι με την Άμι. Δείτε. Ότι εγώ σε 5-10 το πολύ λεπτά και είμαι εκεί φυσικά να πούμε. Τα λέμε. Θα γίνει ένα live expose τώρα δηλαδή, ένα expose στο βίντεο. Μόλις πω εκεί φυσικά και εδώ ότι ο Καρπούζης δεν είναι εκεί. Θα ξεκινήσει το δράμα μας. Νομίζω ότι έχω πάρει όλα, έχω εδώ πέρα τσάντα, κινητό, λεφτά, ντυμένος. Αυτά νομίζω χρειάζεται για να ζήσεις. Εντάξει, κομπλέ είμαστε. Γεια σας, καλημέρα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έφτασα και φυσιά. Περιμένω τον Καρπούζη να έρθει. Τώρα με εδώ στο μετρό, πάω απέναντι στο παρκάκι. Να κάτσω από εδώ βασικά μέχρι να έρθει. Καρπούζη. Τώρα Range Rover. Τέλειο Range Rover. Ω, εκεί είναι ο Καρπούζη. Έρχεται. Έλα φιλενάδα. Λέρα. Δεν θα χαιρεθούμε έτσι. Πώς. Σήμερα πάμε για νύχια. Πώς χαιρετίζετε, φιλενάδα. Μουα. Τι κάνουμε ρε μάλλον. Πάμε για καφέ. Ναι. Λίγο καγκούρας. Αλλά ωραίο αμάξι, εντάξει, δισκό φρενάκι, κοκκινάκι, ζαντούλα, μουνάκι. Τι λες αμάξι εδώ. Τώρα έχω γίνει vlogger. Πρέπει κάπως να κάνω το πλεπ κοινό να μ' αγαπήσω. Like άμα σας αρέσει το θελής. Ω, μεγάμισε μαλάκα ο Καρπούζης. Πώς είναι η δικιά μου και πώς είναι η δικιά σου. Μεγάμισε μαλάκα, έφερε εδώ πέρα το πράγμα το τεράστιο. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα βασικά. Καλημέρα. Είμαστε εδώ με το φώτι μου στην Κηφισιά. Και τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε φώτι μου. Μανικιούρ είπαμε. Μανικιουράκι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε τα νυχάκια μας. Εδώ το make-up, πάμε κατευθείαν για νύχια, καπάκια. Μαλάκα, εσύ κάνεις και make-up, ε. Μαλάκα, αυτό το πιο vlog που κάνει. Τι τίτλο έχεις σκεφτεί. Γίναμε φούστρα στην Αθήνα. Νομίζω είναι αρκετά clickbait. Δεν είναι καθόλου clickbait, είναι πολύ real. Δεν μπορεί κανείς να πει clickbait. Το reality, το ίδιο. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο κέντρο, εδώ και φυσιά. Και πάμε με το φίλο μου τον Καρπούζη να πάρουμε Starbucks. Πού αλλού, πού αλλού. Δεν έχω πια άλλο καφέ στη ζωή μου. Πάνω Starbucks. Coffee. Ίσον. Starbucks ίσον low. Τι είσαι, Team James Charles ή Team Tuffy. Team James Charles. Team James Charles. Έτσι. Λίγο σπατούλες, μάγκες. Μεγάλα λάνη. Φτάσαμε στα Starbucks. Βουουου. Τι. Τα Vinci παγωτό. Μαλάκι να παγωτάκι εδώ. Θέλει, ναι. Θέλει. Γαμηθήκαμε, ρε μαλάκα φωτεινή. Εδώ, our home, our place.
Ωραία. Ένα νεσπρέσο εσπρέσο. Και ένα φραπουτσίνο καραμέλο. Μαζί χωριστά. Μαζί. Εγώ θα πληρώσω. Εγώ θα πληρώσω. Θα πληρώσω. 25 λεπτάκια. Σήκω. Καλά μην θα κεράσω το μανικιούρ. Θα τους πούμε και ονόματα. Τώρα αφού πάει. Τι όνομα θέλω, θα τους πω. Εδώ Θέμη τον θέλω. Και εσύ Χαγιάτε. Χαγιάτε. Θα το πεις. Συγγνώμη, πρέπει να γράψω τον αυτό. Ένα μαρκαδόρα, μπορείς να γράψουμε ένα όνομα πάνω. Ναι. Τέλεια. Για πες μου. Μου γράψεις Χαγιάτε. Θα γράψω εδώ για να φαίνεται καλύτερα. Ναι. Εσύ θες και εσύ. Εδώ Θέμη τον. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε καναπέδες. Είσαι εσύ Θεμικόρ. Εδώ είμαι Θεμικόρ. Hey! Φόβο είναι κατάλληλο. Εγώ είμαι ο Χαγιάτε. Α, έγραψε Χαγιάτε, ωραία. Κάσουμε πάνω. Α, κάσουμε εκεί. Πάμε, πάμε εκεί. Τέλος, πρώτος καφές της ημέρας. Για πρώτη γουλιά να δω. Για πάμε λίγο πρώτη γουλιά καφέ. Πρώτη γουλιά καφέ. Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Πρώτη γουλιά καφέ! Εδώ παιδιά με τον καφέ μας, αλλά η ώρα είναι 12.28, 12.30 ώρα έχουμε ραντεβού, οπότε πρέπει να φύγουμε για τα νίκια! Πάμε να φύγουμε για τα νίκια, τι θα κάνουμε και τέτοιο, και στα πόδια. Στα πόδια, δεν είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Θέλει πιο μετά, θέλει ας πούμε τον Ιούνιο-Ιούλιο που είναι πιο καλοκαιρινά, όταν πηγαίνεις για μπάνιο ας πούμε να φαίνονται τα στρασάκια. Ψήνεσαι? Όχι. Okay, άμα ψήνονται και τα παιδιά εδώ, στο κανονίσουμε το καλοκαίρι λοιπόν. Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα? Δεν βρω το ένα χεράκι. Το μανικιούρ γίνεται στεγνό. Παρακολουθώ το ένα χέρι και μετά το άλλο χέρι. Okay. Είσαι ένα κλασικό σχόλιο που μου κάνουν συνέχεια οι κοπέλες. Μου λένε ότι έχω ωραία βάση για βάψιμο. Ισχύει? Ναι, έχει. Εντάξει, δεν μου λένε ψέματα δηλαδή. Θα προαπήσω λίγο εδώ την διαδικασία. Οπότε όσο μπορούμε. Και στο αεροδρόμιο θα κυκλοφορήσω. Δεν ξέρω. Είσαι μια κότα τελικά, ε. Εδώ. Φοβάσαι να δείξεις τον πραγματικό σου αυτό. Εσείς? Έχω ξανακάνει. Εμείς είμαστε πιο εμπειρίδες από αυτό, ξέρουμε τι κάνουμε. Εγώ θέλω να βάψω το μαλλί μου, απλά δεν παίζει να έχω αλλεργία, ρε φίλε. Αυτό το βάφω. Σε το δεκαπάζω, ξέρω, είναι κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να βάψω το μαλλί. Α, δεν σε βάζω, έχεις μαλλί. Πώς θα πας, Χάρη? Ναι, δεν κάνουμε λάδι τώρα. Βλάκωσα λίγο το πετσάκι αυτό. Ου! Πολύ ωραία. Αρκετά βαλακά είναι. Ναι. Το σκέψη ήταν κάτι το οποίο έλεγα να κάνω από το δημοτικό φίλο. Ήμουνα 10 χρονών να το λέω αυτό. Ναι ρε μα, εγώ όντως, αλήθεια σου λέω. Είναι τερμαγμένος φαίνεται. Πονάει. Πονάει. Εντάξει. Εντάξει, κάποιοι στη Θεσσαλονίκη το λέτε αλλιώς το Μάνο. Όζα. Όζα. Γιατί? Θα κάνω πιο συχνά αυτό. Την άλλη εβδομάδα είναι που σε κατέβει. Όντως, είσαι και το σκραμπ. Να πριν κάνεις δεν έχει πέγγελ. Ναι, κάνει έτσι καλύτερα, δεν έχει. Απίσω και κανένα τσάχ ή κανένα μπούλια, αν θέλει να έρθει. Ο τσάχ θα πιστεί. Ο τσάχ παίζει, ναι. Όπως ο τέλειο αυτό. Τσάχ. Α, μαζί μας, ναι. Καμιά φορά θα δω. Έτσι να, ξέρεις, είναι εγκατέργα στη διαμάτη. Δεν φίλε, θα πας να ξεπλύνεις μόνο με νερό, που πάνε πίσω από τον καθρέφτη και αριστερά και αν θέλεις άρχισε να τα βάλουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ λογικά πάω. Πρέπει τώρα πρέπει κάπως να το τρίψω παντού, είπε. Ήσουν, ναι. Είναι κάτι σαν χοντρό αλάτι φάση, δεν ξέρω ακριβώς. Ωραία, εδώ. Έχω γίνει έτσι περίεργα. Ωμιτζι! Είναι πολύ απαλά, ρε. Είναι πολύ απαλά τα χέρια. Έλα μέσα. Δεν θέλω να τρίψω λίγο τα χέρια. Κάντε μία με αυτό, ρε. Είναι τέλειο. Λοιπόν, αυτό η Βαλεντίνα μου το έκανε. Ναι, να τρίψει τα παντού και στα νύχια σου. Περίμενε, θα δει τώρα. Κάπως μου το είπε και η κοπέλα. Περίμενε, μην πει τίποτα. Περίμενε. Θα το βρει. Ναι, περίμενε. Μόλις πάμε μέσα, θα δει. Τρελαθεί, ρε, αλλά και θα πει εντάξει, respect έτσι. Θυμάσαι τη λέξη. Πολλά, ναι, νομίζω. Από τη Βενετία δεν μου το πει τώρα. Πολύ ωραία εμπειρία αυτή η φωτή. Ναι, όντω, πλάκα. Μαλάκα. Πόσο τέλειο. Τι ωραίο είναι αυτό. Μαλάκα! Θα σου πω. Μαλάκα δεν τα έχω νιώσει, ρε μαλάκα. Τα πιο μαλακά χέρια, μαλάκα. Μαλάκα θέλω να είναι για πάντα έτσι τα χέρια μου. Δεν μπορεί να πιάνω πράγματα να μου πέφτει. Μαλάκα, ερχόμαστε, ρε. Ναι, πρέπει. Τελικά θα κάνεις καρπουζάκια, είπες. Ναι, θα κάνω κόκκινα και μαύρες βουλίτσες. Ναι, θα πας βουλίτσες, θα νιώσει. Ού! Να σε ρωτήσω, αυτό που μας έβαλε τώρα στα χέρια είναι αυτό που λέγεται scrum.
Εγώ το είχα ξεχάσει ήδη, ρε φίλε. Πώς το θυμόμαι. Λοιπόν, θέλω να τα κάνω. Θα θέλω στα δύο αυτά και αυτά. Κάτι σαν αστεράκι. Ένα αστεράκι ζωγραφιστό. Που το έξω να είναι μαύρο και το μέσα να είναι μοβ. Είπα κάτι παραλογό. Ήταν κάτι περίεργο αυτό που είπα. Δεν ξέρω αν γίνονται όλα αυτά που λέγα. Εγώ το είχα στο μυαλό μου σαν κόνσεπτ. Δεν ξέρω αν υλοποιείται. Νομίζω ότι ξενέρωσε ότι ήταν πολύ απλό. Ήταν λιγαρίσιο. Οκ, εγώ μέσα για κάτι περίεργο. Οτιδήποτε, απλά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Είναι πολύ απαλό τα χέρια μου, είναι το καλύτερο. Ναι, τι είναι αυτό το σκράμπο. Πρέπει να βάλουμε για το σπίτι. Όταν λες μορφ. Ναι, τέτοιο. Αυτό έχει και γκλίτερ μέσα. Ναι. Αυτό το. Ωραία. Έχουμε ίδια απόφαση. Τώρα στα κοντινά μας. Νομίζω έχουμε ίδια απόφαση, έτσι. Σκέψη μας τώρα, δηλαδή είναι τίποτα ότι το έχεις κάνει μόνος, οπότε έχεις όλη την ευθύνη πάνω σου. Τώρα είμαστε μαζί, χωρίς την ευθύνη. Αυτό είναι σου δίνεις. Μας μια γλωσιά τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τελειώσαμε, ό,τι βλέπετε. Να δω και τα δικά σου. Πώς είναι, ε? Μας πείτε στα σχόλια ποιο είναι το καλύτερο, ποιος θα τα κάνει καλύτερα. Τι είναι Ναταλία, μαγείς εδώ πέρα, δείτε πώς θα τα κάνει, τέλεια. Τι είναι Ναταλία, τι μαγγελική είμαστε. Α, εσύ είσαι αγγελική. Ενώ εσύ είσαι με την ομάδα αγγελική. Ναι. Εγώ είμαι με την Ναταλία. Τι να πω, τι είμαι αγγελική εγώ. Τι είμαι αγγελική. Ρώτηκες για το πεντικιούρ μου, ας πούμε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα ξαναέρθει η Αθήνα εδώ ο φίλος μου Χάρης και λέμε να κάνουμε στα πόδια έτσι ώστε να μπούμε μετά για μπάνιο στην πισίνα. Θα μας πει το κοινό άμα θέλει να το κάνουμε μόνοι μας μεταξύ μας, ένας τον άλλον ή άμα να έρθουμε εδώ στους ειδικούς να μας το κάνουν. Έκλεισε, ρε. Τώρα είμαστε στο χώρο, πρέπει να χορέψουμε. Και άλλες σταγόνες. Και άλλες μαγικές σταγόνες που απλώνονται μόνες τους. Αυτές βοηθάνε στο να στεγνώσει το ναι, τέτοιο. Θα βάλω και σε εσένα. Ού, θα βάλω και σε μένα. Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Κι εγώ. Ναι. Ένα βήμα πριν το τέσσερα. Όντως να πάρεις τέσσερα τόσο πολύ. Ναι. Θες να οδηγάει αυτόματα, ε. Mm. Τώρα μπορείς να κρατάς κάπως. Αχ. Όχι από το φάκελο. Έλα, όλα καλά, ρε. Τέλειος, ρε. Πολύ ωραία. Πολύ, είναι τέλειο, όντως. Υπουργό είναι αυτό, αξίζει να πάρεις τέτοια. Άρα το μακέτε, που κάνει για πολλές πλάτες. Εγώ, παιδιά, το έχει παγωτό. Και είναι, για κάποιο λόγο, είναι με θερμοκρασίες σου, δηλαδή. Θέλω μια μπάλα παγωτό, μπανάνα, πλήρ 18. Εν τω μεταξύ, πρέπει να τελειώσει η μπαταρία που να είναι και να κλείσει το κάμερα. Οπότε να το πω από τώρα, ευχαριστώ τον Καρπουζάρα που ήταν μαζί μου στο βίντεο εδώ πέρα και κάναμε αυτό το υπέροχο collab για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαλάκα. Τι γίνεται. Μαλάκα, τι κάναμε, όντως. Σκέψω ότι δεν έχει ξαναγίνει, μαλάκα. Είμαστε τόσο άρρωστοι. Τόσο περίεργοι και άρρωστοι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα φεύγω από το σπίτι και είναι να βρεθούμε με τον Αντρέα, τον Cowboy TV, όσο ξέρετε, διοργανώνει κάποια events όπως το Game Athlon το καλοκαίρι. Και τώρα είναι να περάσουμε πάλι επειδή έχουμε ένα meeting σπίτι και μια και με Κηφισιά και περνάει, είναι στον δρόμο του, θα πάρει και με τα λέμε. Έτσι, έτσι. Νιχάκια. Λοιπόν, άντε ρε, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Έλα, δικιά μου, πώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο. Γνώμη, γρήγορα πριν κλείσει την μπαταρία, ρε, έχουμε 100%. Ό,τι καλύτερο, φίλε. Ωραία, τα νυχάκια σου. Πάει τίγκα, ρε. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Καλά. Τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Και επειδή έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από τότε που τράβηξα αυτό το βίντεο και έχω κάνει και κάποια Instagram stories και post και μου έχετε πήξει τα αρχίδια για τα νύχια μου, αυτό που θα ήθελα να σας πω όλους εσάς τους haters των νυχιών μου είναι ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και αυτό στα αρχίδια μου. Α, και στα 8K likes pedicure με τον καρπούζι. Gang, gang, gang.